Η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, συνεχίζει ακάθεκτη την επίθεσή της στα δικαιώματα των εργαζομένων, που μετά το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε με τους δανειστές και το εφαρμόζει με ευλάβεια, υπέγραψε ουσιαστικά και ένα τέταρτο μνημόνιο με νέες δεσμεύσεις και απρόσθετα σκληρά και απόδεινα μέτρα, απειλώντας έτσι την κοινωνία με πλήρη ισοπαίδωση, γκρεμίζοντας ό,τι έχει απομείνει από τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Απέναντι στη νέα λέλαπα μέτρων που υλοποιεί η κυβέρνηση, ο αγώνας είναι μονόδρομος. Θέλουμε τώρα πίσω τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας, γιατί σε εμάς στηρίζεται το μέλλον της χώρας. Έχουμε χρέος στο συνδικαλιστικό κίνημα να αγωνιστούμε για την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των επόμενων γενιών για μια κοινωνία με σταθερή και πλήρη εργασία για όλους με ίσα δικαιώματα και την υγεία και την ασφάλεια. Οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι τεράστια. Γι' αυτό συνεχίζουμε αγωνιστικά στους δρόμους του αγώνα. Γι' αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους της Καρδίτσας να δώσουμε ένα αγωνιστικό και δυναμικό παρόν στο μεγάλο εργατικό και κοινωνικό συλλαλητήριο το Σάββατο 8 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα στην Αριστοτέλους, στο άγαλμα του Βενιζέλου. Τα λεωφορεία του Εργατικού Κέντρου για τη δωρεάν μετακίνηση όλων όσων θέλουν να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο θα ξεκινήσουν από το άγαλμα του Καραϊσκάκη στο Εμπορικό Κέντρο στις 10 το πρωί. Με αφορμή τα εγγένεια της έκθεσης, ο Πρωθυπουργός και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιχειρούν να στήσουν άλλη μια επικοινωνιακή φιέστα μετά από αυτήν τη Ιθάκη, με κύριο στόχο να παραπλανήσουν τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία για δίθεν καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Την περίοδο που τα μέτρα του 3ου και 4ου μνημονίου που ψήφισαν είναι σε πλήρη εφαρμογή και εξέλιξη, ο νόμος Φαγίου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις, μείωση φορολογίου του, αύξηση φορών, ο ένφια, αύξηση ΦΠΑ, η γενικότερη φορολογιστία αλλά και οι πληστηριασμοί κλπ. Με ψευδοπαροχές και επικοινωνιακά τεχνάσματα προσπαθούν ως άλλοι πολιτικοί δικολάβοι να αντιστρέψουν τη ζωβρή πραγματικότητα με την άγρια λιτότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι και όλοι οι πολίτες της χώρας μας. Για όλους τους λόγους και επειδή δεν ανεχόμαστε πλέον την κοροϊδία αυτή και για μας η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα μεγάλο ορόσημο, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 του Σεπτέμβρη του 2018, καλούμε όλους και όλες τους εργαζόμενους στο δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, τους ανέργους, τους νέους, τους συνταξιούχους, στο συλλαλητήριο της έκθεσης που η συγκέντρωση θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους. Συμμετέχουμε στην κίνηση μαζί με το Εργατικό Κέντρο, στη μετακίνηση που θα γίνει από το άγαλμα του Καραϊσκάκη στις 10 η ώρα το πρωί. Θέλουμε και πιστεύουμε ότι θα υπάρχει μαζικότητα στα άτομα αλλά και στους φορείς και περιμένουμε όλες και όλες να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας απέναντι στη λέλαπα των μέτρων που ήρθαν, υφίστανται και θα έρθουν στη συνέχεια. Η ανεργία, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η υπερφορολόγηση, η απορρίθμιση αγοράς εργασίας, η κατάρρευση του ασφαλιστικού, η διαρροή μυαλών στο εξωτερικό, η εκποίηση του δημόσιου πλούτου μας έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Γι' αυτό είναι ορόσημο, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, να υπάρχει ένα μεγάλο εργατικό κοινωνικό συλλαλητήριο το Σάββατο 8 Σεπτέμβρη στο άγαλμα του Βενιζέλου στις 6 ώρα, να στηρίξουμε, να φωνάξουμε και να διαδηλώσουμε ότι είμαστε ενάντια και θέλουμε τώρα πίσω τα δικαιώματα, τις κατακτήσεις και τις ζωές μας. Γι' αυτό καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους, να συμμετέχουν στο μεγάλο συλλαλητήριο και το Σάββατο στις 10 η ώρα το πρωί στο Εμπορικό Κέντρο να μαζευτούμε όλοι μαζί για να πάμε να διαδηλώσουμε στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη στις 6 ώρα.